Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμη δύσκολη Κυριακή εξημέρωση για τη χώρα μας, με Έλληνες και επισκέπτες να παρακολουθούν αποσβολωμένοι την εξέλιξη στη Φολέγανδρο, καθώς ο φίλος της 26χρονης κοπέλας από την Πελοπόννησο, που πνίγηκε κατά τις διακοπές του στο νησί, ομολόγησε πως τη σκότωσε στη διάρκεια ενός καυγά. Πριν προλάβει να αναπαυτεί η ψυχή της Καρολάιν μετά το έγκλημα στα γλυκά νερά, η υπόθεση αυτή έρχεται να κλονίσει για μία ακόμη φορά τα θεμέλια της κοινωνίας, τα οποία μοιάζει να τρίζουν από μια σειρά από λόγους. Μερικοί από αυτούς έχουν να κάνουν με το διχασμό στο φόντο της πανδημίας και φυσικά τη νέα περίοδο ύφεσης στην οποία διανύει η χώρα ύστερα από τα περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης του κορονοϊού. Πριν τα δούμε όλα αυτά, γιατί κάποια από αυτά θα απασχολήσουν και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ακόμη πιο έντονα αύριο, να δούμε, καθώς έχουμε μαζί μας απόψε εδώ στο δελτίο μας για να τα σχολιάσουμε, το Διευθυντή Ενημέρωση του Σταθμού, τον Θέμη Κανελόπουλο. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα. Έχουμε και τα κρούσματα, να πούμε, που για Κυριακή είναι λίγο καλύτερος αριθμός, αλλά πάντα με τα δεδομένα της Κυριακής, που πάντα είναι έτσι μικρότερη, αλλά περιμένουμε αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στην Πελοπόννησο. Θα ξεκινήσω με τα κρούσματα, να σου πω ότι δεν είναι καλύτερος αριθμός από την περασμένη Κυριακή. Καλά, έχουμε προφανώς μια αύξηση 6,3% σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Είναι σίγουρα καλύτερος αριθμός σε σχέση με τα όσα είχαμε αποτυπώσει προηγούμενες ημέρες. Είμαστε στα 1558 νέα κρούσματα. Προφανώς μέσα στο Σαββατοκύριακο γίνονται λίγο στα τεστ, όπως ξέρουμε όλοι. Αλλά μπορώ να σου πω έτσι, επειδή σήμερα βρεθήκαμε για να κάνουμε και εμείς τα προβλεπόμενα rapid test έτσι, και στο αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, αρκετός ήταν ο κόσμος σήμερα, που για τον ένα ή τον άλλο λόγο έσπευσε να βρεθεί, να πάρει το απαραίτητο χαρτί για την υπηρεσία του, για ό,τι χρειάζεται. Ακόμη και για να πάρει το πλάνο, είναι σωστά. Και ναι, ναι, τώρα, για ο να καφές διακοπές και οι εσωτερικοί χώροι και όλα αυτά. Ναι, γιατί όσοι δεν έχουν τοπικού εμβολιασμού ή εμπίπτουν, να το πούμε έτσι, στο 14ήμερο που πρέπει να παρέλθει μετά την τελευταία δόση του εμβολιαστικού σου προγράμματος, μπαίνουν και σε μια διαδικασία προκειμένου να, αν θέλουν να διασκεδάσουν, θα πρέπει να το κάνουν αυτό με rapid test. Έτσι λοιπόν, είχαμε 1558 νέα κρούσματα σήμερα. Ένας αριθμός που σίγουρα μας φέρνει στα πικ, θα λέει κανείς, κάθε Κυριακή, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί αυτή η επέλαση της πανδημίας. Και έχουμε 10 κρούσματα στη Μεσσηνία το τελευταίο 24ωρο. Μπορούμε να πούμε ότι νομίζω ότι έχουμε συμπληρώσει ένα σχεδόν 10ήμερο, ίσως και 15ήμερο, με διψήφιο αριθμό κρούσματων για την περιοχή μας. Σημαίνουν αυτά. Και λοιπόν, είναι το που φτάσαμε, δηλαδή να λέμε λίγα τα 10 κρούσματα τώρα ξαφνικά, ναι, ναι, έτσι, όταν είχαμε 10 μέσα σε. Δεν μια ξέρω αν το είχαμε αποτυπώσει την περσινή καλοκαιρινή περίοδο, αν θυμάσαι εσύ ότι είχαμε τόσο υψηλά κρούσματα. Δεν νομίζω ότι είχαμε καθόλου, γιατί είχαμε περάσει και ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι, πολύ πιο ξέρνιαστο σε σχέση με τα όσα είχαμε δει. Έχουμε 10 θανάτους που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως λίγος αυτός ο αριθμός και 123 διασωληνωμένους. Ένας αριθμός που παραμένει σε τριψήφια επίπεδα, κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ υψηλός και δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί έτσι αυτό το άγχος της πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αναλυτικά για τους νομούς, η Αχαΐα έχει 33 κρούσματα, η Αργολίδα 7, η Ηλία 9, η Λακωνία 9, 13 η Αρκαδία. Θα μείνω όμως στην Κορινθία, στα 38 της Κορινθίας, που είναι πάρα πολλά κρούσματα, ειδικά για μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες η Κορινθία δέχεται μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μην ξεχνάμε ότι στην Κορινθία έχει αποτυπωθεί και η παρουσία κρούσματος μετάλλαξης Δέλτα, κάτι που σημαίνει ότι η μεταδοτικότητα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί και με το ότι γυτνιάζει με τον βασικό νόμο της χώρας που είναι ο νόμος Αττικής. Είναι η εύκολη πρόσβαση που έχουν αμέσως μέσα σε λίγη ώρα, επομένως όλοι σπέδουν εκεί, όπως συμβαίνει βέβαια και στις υπόλοιπες περιοχές, και ίσως και αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης που ξεκλείδωσε αυτή την έξαρση από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Πάρα πολλοί επισκέπτες και στη Μεσσηνία αλλά και στους νομούς, ειδικά στην Κορινθία που είναι πολύ πιο κοντά στην Αθήνα. Θα λέει κανείς, μέχρι τώρα καλά τα πηγαίνει η Λακωνία. Έτσι. Βλέπουμε ότι η Μεσσηνία και η Αρκαδία έχουν μπει στο κίτρινο χρώμα του χάρτη και έχουμε και δύο ακόμη εισαγωγές στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, στην COVID κλινική, και φτάνουμε συνολικά τους 11 ασθενείς. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο προβληματίζει, γιατί είχαμε καιρό να δούμε αρκετό κόσμο να νοσηλεύεται. Δεν έχουμε στη ΜΕΘ, αλλά και αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας εφησυχάζει το 11. Θυμάμαι, είχαμε φτάσει κάποια στιγμή 27-28 ασθενείς και θυμόμαστε είχε επεκταθεί και η COVID κλινική. Αν μπορούμε να πούμε ότι είναι κανονικό για την εποχή, καλοκαιρινή εποχή, με ανοιχτούς τους χώρους και με όλα τα υπόλοιπα το 11, πάντως είναι δεδομένο ότι έχει πέσει κατά πολύ ο μέσος όρος νοσηλείας στο νοσοκομείο σε σχέση με αυτά που είχαμε συναντήσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με 44-45. Έχουμε πέσει πολύ πιο χαμηλά τώρα πλέον. Μακάρι να καταλάβουμε το αυτονόητο, που είναι να εμβολιαστούμε όλοι ώστε να σταματήσουν αυτές οι εικόνες. Είδαμε και αυτό το ευνηδιαστικό χθες της Μυκόνου, άρα το καμπανάκι έχει κρούσει για όλους ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξουν. Άμα θα δούμε μια αυξητική τάση κρούσματων, θα λέει κανείς, σε οποιαδήποτε περιοχή, είτε τουριστική ή μη,
Το έχει πει η κυβέρνηση ότι θα εφαρμοστούν τοπικά lockdown. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Ειδικά για περιοχές όπως είναι η δική μας Αμιγός τουριστική, που περιμένει κάτι να εξελιχθεί στην φετινή περίοδο, θα είναι το τελειωτικό χτύπημα. Και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε αύριο αν θα πει κάτι για αυτά, γιατί υπάρχει και η αύξηση στη Μεσσηνία και θα βρεθεί στη Μεσσηνία, ή αν θα αναφερθεί κυρίως και θα σταθεί στα των αγροτών, κοινή αγροτική πολιτική και μια σειρά από ζητήματα, που είναι ένα κομμάτι που φαίνεται σε κάποιους τομείς τουλάχιστον να πηγαίνει καλά από την κυβέρνηση. Δόθηκαν και κάποια χρήματα, γι' αυτό εστιάζει και σε εκείνο το κομμάτι. Να πούμε λοιπόν, γιατί επέμεναν λίγες ώρες και έχουμε ακούσει πάρα πολλά στο φόντο αυτής της επίσκεψης, στο παρά 5, παρά 2, παρά 10, δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς, προσθέθηκε κι άλλος ένας σταθμός. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτός ο σταθμός. Προφανώς όμως ότι έρχεται να προσταθεί στην βάση των έργων που γίνονται. Θα περίμενα να έχει γίνει κάτι τέτοιο από την αρχή. Εκείνο ο σταθμός που έχει να κάνει με το αλευτικό καταφύγιο στο λιμάνι του Μαράθου. Λέγαμε ότι είναι καλά ενημερωμένος. Μήπως ενημερώθηκε τελευταία στιγμή, δεν ποιος ξέρει. Εγώ θα σου πω ότι είναι πολύ πιο καλά ενημερωμένος, γιατί προφανώς θέλει να δείξει και με την παρουσία του Πρωθυπουργού ότι σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου έχουμε έργο. Κράτησε το αυτό και δεν ξέρω τι bonus ή points με τον Παναγιώτη Νίκα, μπορεί να έχει στον Περιφερειάρχη, αλλά για να επισκέπτεται ένα έργο που από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, του πρώην Περιφερειάρχη του κ. Τατούλη, είχε κολλήσει και δεν είχε ξεκινήσει καν, και θυμόμαστε τι περιπέτειες είχε τραβήξει στο λιμάνι του Μαράθου. Καλά, λεγόταν ότι είχε δρομολογηθεί και όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει κάνει, είχε τρέξει μια διαδικασία. Και να το βάζει εμβόλυμα, νομίζω ότι καταδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό. Άρα θα είναι και η πολιτική απόχρωση. Νομίζω ότι θα μας τη μεταφέρεις εσύ το μεσημέρι. Εγώ θα μεταφέρω τα πρωινά. Θα έχουμε πλούσιο πρόγραμμα αύριο και για εμάς, αλλά και για τον κόσμο, για να μπορέσει να δει το τι ακριβώς κάνει ο Πρωθυπουργός. Και με ζωντανές συνδέσεις, μια και άνοιξες αυτή την παρένθεση, έτσι θα παρακολουθήσουμε όλους τους σταθμούς. Επομένως, θα μεταφέρουμε την εικόνα από όλα τα σημεία. Και από το διαδικτυακό μας, το οποίο θα έχει ο κόσμος αμέσως να έχει ενημέρωση. Να σου πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει το πρωί από τους Γαργαλιάνους και θα επισκεφτεί μονάδες που έχουν να κάνουν με τον ελαιοκομικό τομέα, τον ελαιόνα, τον αγροτικό συνεταιρισμό. Θα βρεθεί σε θερμοκηπιακές μονάδες. Δίνει το βάρος στον πρωτογενή τομέα, στο Δήμο Τριφυλίας. Και προφανώς όλο αυτό έχει να κάνει και με την εξέλιξη των σχεδίων βελτίωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα σχέδια βελτίωσης που είναι σημαντικά επενδυτικά σχέδια για τον αγροτικό τομέα, αλλά και με τα μηνύματα που θέλει να δώσει για τον πρωτογενή τομέα. Είπαμε και ο κ. Λιβανός βρίσκεται ήδη από σήμερα στη Μεσσηνία και έχει τη δυνατότητα μαζί με τον Πρωθυπουργό να ακτινογραφήσουν μια σειρά από πολιτικές που θα αναπτυχθούν για τον αγροτικό τομέα. Τελευταία η παρέμβαση στη Σταφίδα. Πριν από λίγες ώρες είδαμε και το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση των Σικαιώνων. Άρα, κατά συνέπεια, όλα αυτά θα έρθουν να κουμπώσουν στα βασικά προϊόντα του νομού, που είναι στα βίδα ασίκα. Απομένει η ελιά, που σε ό,τι έχει να κάνει το ελαιόλαδο, πάνε καλά οι τιμές. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να του δώσει μια κυβερνητική απόχρωση. Είναι ότι αυτό έκανε που μπορεί παρέμβαση. Να κάνει, ναι. Ότι έδωσε για αυτούς τους αγρότες που επλήγησαν από τον κορονοϊό κάποια χρήματα, ότι τσίπησε λίγο η τιμή. Θα γίνει εκείνο, θα βάλουμε στο ταμείο. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται και το τι θα πει. Έχει ενδιαφέρον και για τους αφίδες και για πολλά. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να λέμε, αλλά επειδή σε σχέση με άλλα υπάρχει αυτό το πρόσημο, εστιάζει στον πρωτογενή τομέα. Άρρωστη είναι ο δεύτερος βασικός πυλώνας. Ο τουρισμός πήγε χάλια, συνεχίζει, είναι χειρότερο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε αναφορά πάντως για το κομμάτι του κορονοϊού. Προφανώς κάπου θα μπει, κάπου θα κολλήσει και όλο αυτό. Θα είναι ο πρώτος σταθμός που έχει να κάνει με την υπόθεση της Τριφυλίας, λοιπόν. Η περιοχή των Γαργαλιάνων, Λαγούβαρδος, όλο αυτό. Θα επισκεφτεί τον ιστορικό ναό, το αλευτικό καταφύγιο στο λιμάνι του Μαράθου, εκεί όπου εξελίσσονται τα έργα. Θα επισκεφτεί τον ιστορικό ναό της μεταμόρφωσης, έχοντας στο πλευρό του και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, μία από τις μεγαλύτερες βυζαντινές εκκλησίες της Ελλάδας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την συνολική ανάδειξη του μνημονιακού χώρου. Επόμενος σταθμός θα είναι η Κυπαρισσία. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως θα πάει στο λιμάνι της Κυπαρισσίας και στην συνέχεια θα μεταβεί όχι στην Άνω-Πόλη, αλλά σε κάποιο άλλο κεντρικό σημείο της Κυπαρισσίας για να απολαύσει τον καφέ του και στην Τριφυλιακή πρωτεύουσα. Και νομίζω ότι ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της παρουσίας του Πρωθυπουργού θα είναι στην Παλαιόχουνη, εκεί όπου θα ενημερωθεί για την άνοιξη κατασκευής του έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοπόννησου μέσω ΔΙΤ. Εάν θα δεις τους σταθμούς έναν προς ένα, νομίζω ότι κουμπώνει ένα πρόγραμμα. Κάτι που έχουν να πούν, που κουμπώνει ένα πρόγραμμα με περιφερειακή αναφορά. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Πελοπόννησου Παναγιώτη Νίκα. Προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό να είναι γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Αλλά αυτό, όπως σου λέω, είναι το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άρα, νομίζω ότι και στην παρουσία στην Τρίπολη
στην περιφέρεια που θα καλύψει εσύ, νομίζω ότι θα δούμε και θα σηματοδοτηθούν αρκετά σε ό,τι έχει να κάνει και με τα έργα τη Πελοποννήσου. Δεν φαντάζομαι ότι θα είναι μια επίσκεψη που θα κερδιστούν και θα αλλάξουν δώρα μόνο με τον Περιφερειάρχη. Έχει πάρει το υπόμνημα πριν από λίγο διάστημα από τον κύριο Νίκα στην επίσκεψη που έκανε στην Αθήνα ο Πρωθυπουργό. Και προφανώ γι' αυτό το υπόμνημα θα έχει ένα-δύο-τρία πράγματα συγκεκριμένα πριν σε ό,τι έχει να κάνει με τι βασικέ υποδομέ. Αναμένω, δεν το. Μπορώ να σου πω ότι με σιγουριά ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσως και μία αναφορά στο φυσικό αέριο. Στην υπόθεση που έχει να κάνει με την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και για την Καλαμάτα και για τις υπόλοιπες περιοχές. Θα είναι υποδομές στο πλάνο και αυτό είναι ένα. Τουλάχιστον αν δεν το πει, μπορούμε να το ρωτήσουμε εμείς και να το έχουμε αυτό. Θα δεχτεί ερωτήσεις εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι θα μιλήσει με τους δημοσιογράφους. Τουλάχιστον κάποιες βασικές ερωτήσεις θα. Άλλο μιλάω, άλλο σου λέω αυτά που θέλω να πω και φεύγω βέβαια, όπως έχουν κάνει πολύ κατά καιρούς. Βέβαια πρωθυπουργοί. Σπανίως, άρα και αυτό να του το πιστώσουμε στα θετικά. Αυτή τη στιγμή θα απομένει να δούμε τι θα γίνει αύριο, ότι δύσκολα είχαμε τέτοιες επαφές και να μιλούν για τα ζητήματα. Όπως και να έχει, επειδή είπαμε ότι το κρίσιμο ζήτημα θα είναι πρωτογενής τομέας, θα έχει τη συνδιάσκεψη για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα γίνει στο Αποστολοπούλη Πνευματικό Κέντρο, την διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει εξελιχθεί και αλλού. Και εκεί θα έχουμε κρίσιμα ζητήματα να δούμε και τα όσα σημειώνουν οι ίδιοι αγρότες, οι παραγωγικές τους οργανώσεις, τα επιμελητήρια, όπως και ο Υπουργός ο κ. Λιβανός. Και φυσικά θα περιμένουμε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σωστά, θα τα παρακολουθήσουμε από τη τηλεόραση Πέστη. Ελπίζω να σκεφτεί κάποιος εκεί από το επιτελείο να τον πάνε και καμιά φόλτα σε κανένα σούπερ μάρκετ. Όχι αυτές τις αλυσίδες που λέει ο Νίκος Μπελογιάννης. Αλλά να το κουμπώσει τώρα, τι έχει επόμενο θέμα. Οικονομική κρίση. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, να τον πάνε και καμιά βόλτα εκεί. Δεν για ξέρω να αν ψωνίζει ο Πρωθυπουργός στο σούπερ μάρκετ. Πάντως είμαι σίγουρος ότι είναι γνώστη. Θα είναι σε αυτά τα γνωστά τελικατέσεν, τα μικρά που θα πηγαίνει η δική του άνθρωποι. Τέλος πάντων, να ξέρουν λίγο τι γίνεται. Γιατί σε επίπεδο αγορά και οικονομία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Επομένως, καλά θα μας τα πει για κάποιες υποδομές που έπρεπε να έχουν τελειώσει πριν από. Για τον αγροτικό τομέα, για τον αγροτικό τομέα να τονίσουμε ότι είμαστε σε μία φάση. Δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί τέτοια φάση ξανά. Ίσως και λόγω πανδημίας καταγράφει αυτή η φάση. Με λίγα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην επιφάνεια. Πολλά προβλήματα είναι κάτω από την επιφάνεια, αλλά λίγα προβλήματα στην επιφάνεια, γιατί θυμόμαστε όλοι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σχεδόν χειμώνα είχαμε μόνιμα σταθερές κινητοποιήσεις από τους αγρότες για μια σειρά από ζητήματα. Αυτά δεν τα έχουμε δει όχι μέχρι τώρα. Όχι, δεν τα έχουν λύσει τα θέματά τους και σου είπα, και με λίγα προβλήματα στην επιφάνεια. Τις αθρώες αγωγές. Αυτή τη στιγμή τα όσα υποβόσκουν κάτω από την επιφάνεια μπορεί να είναι πολύ περισσότερα και σε σχέση και με άλλες χρονιές. Και φτάσαμε να είναι αυτό σημαία ότι τι καλά μιας που περνάνε πολιτικής. Οι αγρότες που ας πάει και θα πάει, αλλά. Λίγο διαφορετικά σε κανένα. Κοίταξε να δεις, το γεγονός ωστόσο μπορούμε να πιστώσουμε οπωσδήποτε σε αυτή την κυβέρνηση και στην παρουσία του Πρωθυπουργού ότι εκμεταλλευόμενοι και τις καταστάσεις με τον COVID και την ευρωπαϊκή πλέον διάσταση των αποζημιώσεων κατάφερε να προσδώσει ένα σημαντικό πακέτο αποζημιώσεων για μια σειρά προϊόντα που δεν το είχαμε δει άλλες χρονιές. Αυτό το είπαμε, είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια διάσταση που προφανώς πολιτικά θα θέλει να την εκμεταλλευτεί. Από εκεί και μετά νομίζω ότι αυτό είναι και θέμα και αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση, γιατί θα υπάρξουν για απαντήσεις από τα υπόλοιπα. Λες να έχουμε εκλογές. Κόμματα. Κόμματα. Κοίταξε, οι όλες παρουσίες τώρα πολιτικών αρχηγών, η κυρία Γεννηματά ήταν Παρασκευή στην Αργολίδα. Εν μέσω πανδημίας. Τετάρτη νομίζω ότι έχουμε μια εκδήλωση εδώ στην Καλαμάτα με τον κύριο Χαρίτση και την κυρία Ξενογεννακοπούλου. Ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε αλλεπάλληλες περιοδίες από τους πολιτικούς αρχηγούς. Επειδή κανείς δεν ξέρει πώς τα πράγματα θα είναι το φθινόπωρο και εφόσον πηγαίνουμε με μια τέτοια κατάσταση, θα λέει κανείς. Του να βγούμε από την εντατική σε επίπεδο οικονομίας ή του να παραμείνουμε στην κλινική διασωληνωμένοι. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πολλά δεδομένα θα εξεταστούν, γιατί για να εφαρμοστούν οικονομικά μέτρα, γιατί θα πρέπει να πάρθουν οικονομικά μέτρα και όλα αυτά που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις κάποια στιγμή πρέπει να επιστραφούν. Και όταν θα επιστραφούν και θα πληρωθούν, θα πληρωθούν από τις επιχειρήσεις, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Η επόμενη μέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι, ότι επειδή ακούμε και για ταμείο ανάκαμψης και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε ότι σε επίπεδο υποδομών κουμπώνουν μια σειρά 5-10 έργων, συγκεκριμένων έργων, σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Νομίζω ότι είναι και μια καλή ώρα για τον Πρωθυπουργό να αξιολογήσει. Να έχουμε βενζίνη να τα περιδιαβαίνουμε όμως τους δρόμους. Η βενζίνη δεν οφείλεται στη χώρα μας. Όχι, τώρα έχει πάει στην Αλιακή. Λεφτά να βάζουμε βενζίνη.
Λεφτά για το σούπερ μάρκετ, για να πάρουμε κανένα κρακεράκι στη διαδρομή, να μην πεθάνουμε. Βενζίνη έχει πάει 1,7, 1,8 και στα νησιά έχει φτάσει και μέχρι τα 2 ευρώ, νομίζω. Η πραγματικότητα είναι ότι λίγο μπορεί να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα. Νομίζω περισσότερο είναι μπορεί να κοστολογηθούν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, μπορεί να ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός και μπορεί να αξιολογήσει και η ίδια του η δομή, να το πω έτσι, κυβερνητική δομή, ότι αν έχουν γίνει πράγματα σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, δηλαδή αεροδρόμιο, έγινε, θα γίνει. Θυμόμαστε μέσα στην εβδομάδα μας πρόλευε, να το πω έτσι, και ανακοίνωσε και το κομμάτι που έχει να κάνει με το Καλαμάτα Ριζόμυλος. Αλλά Καλαμάτα Ριζόμυλος. Όχι. Καλαμάτα Ριζόμυλος, Πύλος Μεθόνη. Θα το άκουγα και αυτό δηλαδή, σαν μια επόμενη διαπίστωση. Και μας ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το Τσακώνακαλο νερό, με ζητήματα που αφορούν τους οδικούς άξονες στην Αρκαδία. Μπορεί να δρομολογούνται. Γιατί αφορά σε όλη την Πελοπόννηση, είναι αλήθεια. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Το θετικό είναι ότι και η παρουσία του Πρωθυπουργού σε επίπεδο μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων νομίζω ότι τελειώνει το θέμα. Μία και διαπαντός να διαχειριστούμε επιτέλους σε μία περιφέρεια τα απορρίμματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη για αύριο, γιατί θα είμαστε εκεί να τα δούμε και να έρθουμε στα της οικονομικής κρίσης που είναι εδώ και έχει ξεκινήσει και με τη μορφή της επισητιστικής. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα με το Θέμη Κανελόπουλο, καθώς τα σοβαρά προβλήματα πολλών οικογενειών που δεν έχουν πλέον ούτε για τα απαραίτητα βρίσκονται δυστυχώς σε πρώτο πλάνο. Άνοδο των τιμών κατά 2,2% μόνο στο πρώτο τετράμινο του 2021. Στα βασικά είδη σούπερ μάρκετ δείχνουν στοιχεία νέας έρευνας, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις, ανησυχίες που απειλούν την επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάκαμψης. Μάλιστα, οι αυξήσεις των τιμών είναι μεγαλύτερες στην κατηγορία των τροφίμων κατά 3,6% το πρώτο τετράμινο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2020, κάτι που αναμένεται να έχει συνέπειες ειδικά αν συνεχιστεί, πόσο μάλλον αν ενταθεί στο εισόδημα κυρίως των ασθενέστερων οικονομικά νοικοκυριών. Δεν βγαίνεις. Βγαίνεις ρε παιδιά. Ναι, εννοείται. Πάντα ήταν ακριβά. Αλλά τώρα είναι ακόμα πιο ακριβά πιστεύω. Έχουν πάρει 100% επάνω όλα. Βασικά εγώ που εργάζομαι, που παίρνω και πλαστικά, χώματα και τέτοια, έχουν ανέβει όλα 100% επάνω. Δηλαδή τον Απρίλιο. Να πληρώνεις μία μπαλέτα χώμα 296 και να σου έρχεται τώρα Ιούλιο και να σου λένε 325, πόσο αύξηση έχει πάρει. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης. Και στα βασικά και στο καλάθι είναι όλα στη μύτη μαχαιριού. Έτσι και θα είναι δύσκολα για τον Έλληνα. Τουλάχιστον από 50 στα ίδια πράγματα. Το γάλα, τα είδη των παιδιών, τα βρεφικά, όλα απορρυπαντικά. Τι άλλο να πω, φαγητά. Αυτά είναι, τα βασικά είναι που είναι ακριβά. Όλα τα άλλα είναι στις ίδιες τιμές. Ειδικά στο γάλα που παίρνω εγώ, έχει αύξηση. Πολύ. Αχά. Που έχω δύο μικρά παιδιά. Και σε όλα τα προϊόντα, όλα. Και ό,τι σου λένε σε προσφορές, όλα είναι τα διπλάσια. Μετά τον Απρίλιο έχουν ξεδώσει όλα. Και μετά τον κορονοϊό, που στον κορονοϊό που λένε ότι έπρεπε λόγω δουλειάς, που έχει πέσει η δουλειά, όλα, έπρεπε να είναι λίγο, να έχουν χαμηλώσει λίγο τις τιμές. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτά που λένε ότι ενδιαφέρονται. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Να γυρίσουμε στην δραχμούλα, γιατί έτσι όπως μας πάνε δεν τα βγαίνουμε με τίποτα. Οι καταναλωτές, έχοντας φτάσει κυριολεκτικά στα όρια τους, ζητούν το αυτονόητο. Κυρίως ελέγχο στην αγορά. Έλεγχος ποιος κάνει? Κανείς. Κάνουμε μόνοι μας και δίνουμε τα λεφτά που δεν μας περισσεύουν. Σίγουρα έλεγχος από το κράτος. Σίγουρα. Στα εισαγωγής να βάλει ΦΠΑ, 1000 ευρώ ΦΠΑ. Να μην τα παίρνει κανένας τα εισαγωγής προϊόντα. Είναι extreme η πρόταση που κάνω, αλλά έτσι χρειάζεται. Αλλά πρέπει να έχεις ψυχή για να το κάνεις αυτό. Θα σε διώξουν. Θα τους διώξουν ή θα παίρνουν άλλους. Θα έχουμε εκλογές μετά. Θα έχουμε άλλα. Το περίφημο πολιτικό κόστος, με λίγα λόγια. Θα δούμε τη συνέχεια και μια και αναφερθήκαμε σε αυτό το κόστος, να δούμε τι αποφάσισε για φέτος η Δημοτική Αρχή σε ό,τι αφορά στα κυκλοφοριακά μέτρα στην παραλιακή της Καλαμάτας. Φέτος λοιπόν δεν έγιναν σημαντικές τομές λόγω της πανδημίας και επειδή το καλοκαίρι είναι πολύ διαφορετικό. Από χθες όμως σε ισχύ τέθηκε το μέτρο της δωρεάν στάθμευσης στους χώρους του λιμανιού, που θα παραμείνει ανοιχτός για αρκετές ώρες όλο το βράδυ. Ανάσα στο κυκλοφοριακό φόρτο και το κομφούζιο που επικρατεί στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας για μια θέση πάρκινγκ κατά τους θερινούς μήνες, θα προσφέρει και φέτος ο χώρος στάθμευσης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Για μένα είναι πολύ μεγάλη ευκολία και μπράβο και στο Δήμο για αυτή την πρωτοβουλία.
Παρασκευή, Σαββατοκυριακή γίνεται πανικός. Για τώρα το καλοκαίρι έχει μεγάλη κίνηση, έχει πολύ κίνηση εδώ στην Καλαμάτα, τουλάχιστον στην παραλία. Εξαιρετικότατο. Πάρα πολύ καλό. Ήταν μια χαρά αυτό το πάρκινγκ εδώ πέρα, είναι το καλύτερο. Μπορεί να παρκάρεις όποτε ώρα θες εδώ πέρα και είναι και κοντά στην παραλία. Ο χώρος θα εξυπηρετεί καθημερινά δωρεάν χιλιάδες καλαματιανών και επισκεπτών στην παραλιακή ζώνη μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Παράλληλα, διευκολύνεται και η πρόσβασή τους στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και ότι είναι και κοντά στην παραλία που θέλει ο κόσμος να κατέβει στην παραλία κάτω εδώ. Ναι, ναι. Ξέρετε να έχει και κόσμο όμως. Χωρίς κόσμο δεν είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα, αφού θα κατέβει περισσότερο κόσμο. Εννοείται θα τα επιβολήσει. Εφόσον βρίσκουμε να παρκάρουμε, θα μπορέσουμε να πάμε και στα μαγαζιά πιο εύκολα. Οι πολίτες θα μπορούν να σταθμεύουν τα οχήματά τους δωρεάν από τις 8 το απόγευμα έως και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Βέβαια, καλή ώρα. Θεωρώ πως είναι ειδικά έτσι όπως είναι τα πράγματα με το COVID και το 2 πλέον θεωρώ ότι είναι πολύ καλό σαν ωράριο. Σαφέστατα, ναι. Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Οι μεγάλες τομές στην περιοχή αναμενώνται από του χρόνου το καλοκαίρι, κορονοϊού επιτρέποντος βέβαια, και να μεταφερθούμε τώρα ως τη Μεσίνη για να δούμε ένα άλλο σοβαρό θέμα. Καθώς παρά τους περιορισμούς και τα lockdown που προηγήθηκαν, η πόλη δεν ησύχασε ποτέ από την παραβατικότητα. Στα όρια τους, οι δημότες ζητούν άμεσα μέτρα, ειδικά σε ό,τι αφορά στην ομαλή ένταξη των τσιγκάνων στο κοινωνικό σύνολο. Σχεδόν καθημερινά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες της Μεσίνης από την παραβατικότητα που καταγράφεται αυξημένη, ειδικά σε ό,τι αφορά στην ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα των τσιγκάνων, κάποιοι από τους οποίους έχουν φέρει τους κατοίκους κυριολεκτικά στα όρια τους. Υπάρχει μέρα που δεν είναι περιστατικό. Είναι κάθε μέρα. Μπορούμε και να μιλήσουμε. Τι μας έχουν κατακλέψει, μας έχουν χειριστέψει. Βγαίνουν έξω ολομαγκές στην αγορά. Άμα θα μιλήσουμε. Και πάνε να βάλουμε χερσαία, μαζεύονται 50. Α, εμείς τι να κάνουμε μετά, δεν έχουμε οικογένειες. Δεν επιτρέπεται να έχουμε στα χωριά τσιγκάνους. Γιατί μας κλέβουνε και μας διαλύουνε τα σπίτια. Βγάλανε τις πόρτες, βγάλανε τα παράθυρα, μου βγάλανε τις κάσες. Όλα τα σίδερα μου τα πήρανε. Προχθές, στο Αρφαρά, έχω έναν ύψο, ο οποίος είναι στάβλο, είχε πληρώσει το παιδί 1.800 ευρώ σίδερα για να κάνει περίφραξη. Έχει κάνει εκατοστή μουσκάρια. Λοιπόν, ναι, για να κάνει περίφραξη με ρεύμα. Πήγανε και τα σηκώσανε. Ψώνησε στο σπίτι με τη γυναίκα μου. Και βγαίνω έξω. Και μου λέει κάποιος εκεί, μου λέει κύριε, παίξε, με γνώριζε. Μου λέει, άνοιξε το αυτοκίνητο γιατί τις άνοιξαν οι γύφτοι. Τέλος πάντων, δεν κρατάω τίποτα μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί μου το έχουν ανοίξει δύο φορές. Μου πήρανε το σούπερ μάρκετ, μου πήρανε τα προσωπικά μου αντικείμενα και τα πετάξαμε στα σκουπίδια, άδεια οδηγήσεως, βιβλιάρια, τραπέζι και ρέστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μ' αφήσανε μόνο το ψωμί. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, όπως και σε αρκετά χωριά της Μεσίνης και της Καλαμάτας, έχουν κυριολεκτικά έρθει σε απόγνωση από τη δράση συγκεκριμένων ομάδων τσιγκάνων, ζητώντας από την πολιτεία να κάνει το αυτονόητο. Παίρνουν τα επιδόματα όλα και την άλλη ώρα πάνε για να μας πάρουν ό,τι έχουμε. Στο λύσει η κυβέρνηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μιλάει. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί τους θέλει για τους ψήφους. Δεν είναι δήμαρχοι, αυτή είναι γύφτο-δήμαρχοι. Το κράτος υπάρχει, ας μερμήσουν αυτοί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολίτες. Να τους διώξουν όλους από τα χωριά. Για να πάνε να βρουν άλλο να καθίσουν. Φοβάμαι, γιατί έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας τσιγκάνους και φοβόμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, για μένα είναι. Βέβαια άνθρωποι είναι και αυτοί. Αλλά έχουμε πρόβλημα. Μας ρημάξαν τα σπίτια, μας τα κλέψανε, μας τα ξεσκίσανε, συγγνώμη για τη φράση μου. Αλλά ποιος ευθύνεται? Από το head office ευθύνεται? Η τοπική αυτοδιοίκηση ευθύνεται? Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Θα πρέπει να μαζευτούν οι άνθρωποι αυτοί. Ένα θέμα με πολύ ποικίλες διαστάσεις, αλλά ας κατονούμε και τη δυσκολία των πολιτών, που δεν είναι τυχαίο πως μιλούν με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Και να έρθουμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα της εποχής, που μάλλον ήρθε για να μείνει αρκετό καιρό, αυτό της πανδημίας.
Είδαμε χθες την απόφαση της κυβέρνησης για τη Μύκονο. Τα πράγματα δεν είναι καλά, δυστυχώς, με την πορεία να διαγράφεται ακόμη δυσκολότερη. Η αύξηση των κρουσμάτων προβληματίζει τους ειδικούς, οι οποίοι εκτιμούν πως μέσα στον Αύγουστο το πρόβλημα θα λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Με την εκτίμηση ότι και το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η αυξητική πορεία των κρουσμάτων, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και συστήνουν την τήρηση των μέτρων. Θεωρώ ότι τα νούμερα αυτή τη στιγμή, και εύχομαι να είναι και όλο το υπόλοιπο Αύγουστο, θα είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, τουλάχιστον το θέρος να έχει μια κανονικότητα, να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, παρόλο που φοβάμαι ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται. Και τι είναι? Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε λίγους νοσηλευόμενους θα τρίβουμε τα χέρια από τη χαρά μας. Αυτό είναι το καλό νέο. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μέτρα προστασίας. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Εντάξει, μας γάλαν τη μάσκα όταν κυκλοφορούμε μόνοι μας, όταν είμαστε μια μεγάλη παρέα ή όταν είμαστε σε ένα κλειστό χώρο ή όλη αυτή η υποχρεωτικότητα μπορεί να έχουμε σε κάποια rapid test όταν πάμε σε κάποιες εκδηλώσεις, κυρίως σε κλειστούς χώρους. Νομίζω δεν είναι μια ακραία υποχρέωση και γι' αυτό σας λέω ήταν πολύ σημαντικός και ο ρόλος της αλληλεγγύης. Ο μέσος όρος των κρουσμάτων έχει πέσει κάτω από τα 30 έτη, κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής των νέων. Η εικόνα λοιπόν αυτή τη δείχνει ότι ναι, περνάμε ένα καινούριο, πολύ ας πούμε έντονο κλίμα μετάδοση της νόσου, όμως έχει ήπια χαρακτηριστικά και οι νοσηλευόμενοι είναι ελάχιστοι και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η εικόνα και προφανώς έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Εμείς όμως στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο και στην Πελοπόννησο, αν μη τι άλλο τη συγκεκριμένη στιγμή, πιθανότατα η φύση του ιού, η φύση του DNA του δικού μας, η πορεία των εμβολιασμών, η θερμοκρασία, όλα αυτά πολυπαραγωγικά έχουν δημιουργήσει, αν μη τι άλλο, μικρότερη ανησυχία ως προς την νοσηλεία, όχι όμως προς την διαφορά της νόσου. Η εικόνα που παρουσιάζει η Πελοπόννησος φαίνεται να ανησυχεί, ωστόσο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις νοσηλείες στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα κύμα το οποίο είναι φυσικά μέσα στο καλοκαίρι και αυτό είναι αρνητικό για την κοινωνική, την οικονομική και την τουριστική ανάπτυξη και μάλιστα δεν ήταν και αναμενόμενο, όμως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θέλουν να επιμείνουμε, τα οποία είναι χρήσιμα. Γιατί πρώτον είναι οι μικρές ηλικίες, πράγμα που μου είπατε. Είναι μικρές ηλικίες προφανώς, γιατί μικρές ηλικίες η συμπεριφορά τους είναι πολύ διαφορετική από τις μεγαλύτερες ηλικίες, με την έννοια ότι είναι πιο νέοι άνθρωποι που έρχονται πιο πολύ σε επαφή και σε χώρους που υπάρχει η μεγαλύτερη επαφή. Δεύτερον, συντριπτικά σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι ανεμβολίαστη. Οπότε αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι που βρίσκεται και γι' αυτό βλέπουμε ότι ένας μέσος όρος, όχι πανελλαδικά, ακόμα και στον Πελοπόννησο, είναι τα 29 χρόνια. Να μείνουμε στο θέμα και σε ό,τι αφορά στους εμβολιασμούς, που μοιάζει να είναι μονόδρομος για την επιστροφή στην κανονικότητα. Σε αυτή τη μάχη της πυθούς έχουν ρηχτεί οι πάντες, με χαρακτηριστικές τις προσπάθειες και τις αυτοδιοίκησης. Εντείνονται οι προσπάθειες να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, καθώς η ανησυχία πλέον είναι μεγάλη. Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι θα παίξει σε αυτή την προσπάθεια και η αυτοδιοίκηση, η οποία κλήθηκε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχουμε και συνέχεια. Αν δεν καταφέρουμε άμεσα να εμβολιαστεί τουλάχιστον η πλειοψηφία του κόσμου, και ειδικά τα νέα παιδιά, που πλέον είναι αυτοί που κολλούν πολύ γρήγορα. Γιατί έχουμε φτάσει μετάλλαξη διαλυτά, αλλά από ό,τι είπε, θα φτάσουμε σε όλο το αλφαβητάριο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό με τις μεταλλάξεις. Άρα χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την ανοσία που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία και η αυτοδιοίκηση, που είναι ένας πραγματικά δυνατός θεσμός στη χώρα μας που ακουμπά την κοινωνία. Κλήθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Είμαστε μαζί πριν λίγες μέρες μια τηλεδιάσκεψη και με τους περιφερειάρχες να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Άρα λοιπόν, όπως κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος σε όλη τη χώρα, αλλά όπως κάνει και η Εκκλησία, αλλά και η αυτοδιοίκηση πλέον, είμαστε οι φορείς που βγαίνουμε μπροστά μαζί με την πολιτεία και τους επιστήμονες που έχουν πρώτο λόγο, ώστε να μεταφέρουμε αυτή την αγωνία και την προτροπή σε όλο τον κόσμο. Προφυλαχτείτε, μέτρα ασφαλείας που ακόμα πρέπει να είναι σε ισχύ, αλλά και το εμβόλιο που είναι η μόνη σωτηρία, αυτό το οποίο περνάει σήμερα η Ευρώπη, ο πλανήτης Γη, η κοινωνία και οι άνθρωποι. Η αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει σε στοχευμένες ενέργειες προκειμένου να πιστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Έχει κοινωνικές δομές, οι οποίες έχουμε χαρτογραφήσει όλους τους ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα που ζουν μόνοι τους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι λειτουργεί και υποστηρίζει ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Άρα λοιπόν θα γίνει ενημέρωση και κουβέντα μέσα από τις δομές τις οποίες ήδη έχουμε. Ήδη ετοιμάζουμε σποτ, τα οποία θα δώσουμε στην ενημέρωση, που θα μιλούν πολλοί αυτοδιοικητικοί που έχουν περάσει κορονοϊό
για την πορεία, για το φόρτο που έζησαν στη διάρκεια των νοσοκομείων και της ΜΕΘ, για να κινητοποιηθεί δηλαδή και ο κόσμος, να δει και την άλλη πλευρά. Και παράλληλα, αυτό που θα γίνει, θα οργανωθούν συζητήσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, γειτονιά-γειτονιά, ώστε πλέον να πιστεί ο κόσμος ή να παρακινηθεί ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει άμεσα να χτιστεί το τείχος ανοσίας. Προφανώς. Μακάρι να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Άλλωστε, μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει ήδη στην οικονομία με μια σειρά από κλάδους να βάλλονται. Χαρακτηριστικά όσα συμβαίνουν στην εστίαση, που διέρχεται μία από τις δυσκολότερες περιόδους της. Σε δύσκολη θέση βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι επαγγελματίες της εστίασης μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για λειτουργία των επιχειρήσεων με κλειστούς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους πελάτες. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους επαγγελματίες και για το ζήτημα των ανεμβολίας των υπαλλήλων τους, ενώ αρκετοί εξ αυτών θεωρούν αντισυνταγματικό τον διαχωρισμό εμβολιασμένων και μη. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους αστυνομικούς. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Μας έχουν μπερδέψει. Δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε και να δουλέψουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε κι εμείς να κάθε εβδομάδα να διαφοροποιούμαστε και να αλλάζουμε. Οι επαγγελματίες ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία, καθώς την οικονομική κρίση που βίωσαν επί τόσους μήνες με τα καταστήματα κλειστά, έρχεται να προστεθεί τώρα η λειτουργία κλειστών χώρων μόνο για εμβολιασμένους, ενώ στους ανοιχτούς μεικτούς χώρους για εμβολιασμένους και μη καλούνται να κάνουν το χωροφύλακα. Και εμείς είμαστε όπως και ο κόσμος, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα γίνει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είναι δύσκολη εποχή. Έχουμε έρθει μετά από τόσους μήνες κλειστά τα μαγαζιά και ακόμα υπάρχει πόλεμος. Υπάρχουν κάποια σήματα τα οποία ανάλογα το μαγαζί και ανάλογα το τι θα επιλέξει το μαγαζί. Υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο, σε εμάς. Εδώ είμαστε μια μικρή κοινωνία, δεν μπορούμε να ελέγχουμε τώρα τον φίλο μας. Είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο περίεργο. Θα δούμε πώς, αν θα λειτουργήσει αυτό το θέμα. Δεν ζουν τις ζωές μας. Αυτός που μου λέει εμένα τι να κάνω και που μου βγάζει αυτοκόλλητα να κολλήσω, που μου λέει ποιος πρέπει να καθίσει έξω, ποιος μέσα, ποιος δίπλα, ποιος πάνω, ποιος θα μπει στην τουαλέτα, ποιος δεν θα μπει, είναι, πιστεύω ότι ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν επιχειρήσεις χωρίς εξωτερικούς χώρους, περίπου το 22% της αγοράς, κρίνουν σωτήρια την επαναλειτουργία τους μετά από σχεδόν 15 μήνες υποχρεωτικού λουκέτου, ωστόσο επισημαίνουν ότι το νέο μοντέλο κρύβει παγίδες. Οι συνάδελφοι είναι όλοι μέσα στο άγχος, μέσα στην αγωνία, να ξέρουν, να προλάβουν, να προετοιμάσουν τους χώρους τους, να υποδεχτούν τους πελάτες τους με τον όποιο τρόπο μπορέσουν να τους υποδεχτούν και με τα όποια μέτρα θα προκύπτουν από τις νέες αποφάσεις. Δηλαδή εγώ τώρα θα σκανάρω κάθε πελάτη αν έρχεται ή δεν έρχεται, τι, θα φτιάχνω καφέ, θα είμαι έξω να παρατηρώ, θα κοιτάζω να μπεις εσύ, να μην μπεις εσύ, θα τσακώνονται μεταξύ τους, θα έρχεται μετά η αστυνομία ή ο ελεκτικός μηχανισμός και θα μου λέει αυτός ή ο άλλος, θα έχω πάλι πρόστιμο. Τι θα κάνω, όχι μόνο εγώ, βαλόμαστε από παντού. Οι επαγγελματίες της εστίασης υποστηρίζουν τέλος ότι το νέο πλαίσιο λειτουργίας του χώρου καθιστά προβληματική και ζημιογόνα τη λειτουργία των καταστημάτων χωρίς εξωτερικούς χώρους και επιμένουν ότι χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης. Έχουν ήδη αρχίσει από προχθές τα προβλήματα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέτρο και να έρθουμε τώρα σε κάτι που απασχολεί όχι μόνο τους επαγγελματίες αλλά και τους απλούς πολίτες που πρέπει να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Οι εκτιμήσεις θέλουν να είναι ελάχιστες οι δυνατότητες να έχουν υποβληθεί στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, αφού η διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς. Με αργούς ρυθμούς εξελίσσεται η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς μέχρι σήμερα μόνο ένας στους 7 φορολογούμενους έχει εκπληρώσει την ετήσια υποχρέωσή του. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι. Οι λόγοι είναι άλλοι, κυρίως έχουν να κάνουν, δηλαδή ο ρυθμός υποβολής είναι πολύ πεσμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ενδεικτικά ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν υποβληθεί περίπου 1 εκατομμύριο δηλώσεις. Τη στιγμή που σε αντίστοιχο διάστημα τα προηγούμενα 3 χρόνια ήταν περίπου το τριπλάσιο. Οι λόγοι λοιπόν είναι και όπως είπαμε φυσικά ότι δεν είναι υψηλά στις προτεραιότητες του κόσμου, όμως εντοπίζονται και μεγάλες καθυστερήσεις στην έλλειψη συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχουν στείλει τα στοιχεία των πληρωμών για τους μισθωτούς που ήταν σε αναστολή σύμβασης το 2020.
Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε φορολογική δήλωση, διότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία της βεβαίωσης, δηλαδή αποδοχών του. Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 28 Ιουλίου μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις έως και το Φεβρουάριο του 2022. Εάν εξοφλήσουν εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση 3%. Όσοι υποβάλλουν όμως τη δήλωσή τους έως τις 27 Αυγούστου θα πρέπει να πληρώσουν διπλή δόση τον Αύγουστο, ενώ με τα μέχρι σήμερα δεδομένα χάνουν την έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Πολύ σημαντικό επίσης ότι τις πρώτες μέρες που άνοιξαν οι φορολογικές δηλώσεις δεν είχαμε πάλι κάποια απαραίτητα στοιχεία που αφορούσαν επιχειρήσεις και είχαν να κάνουν κυρίως με τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν και τις αποζημιώσεις το 2020. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση, τις φορολογικές αρχές, να δώσουν και μία παράταση για το πρόγραμμα που υπάρχει της επιχορήγησης των επιχειρήσεων, της επιχορήγησης των παγίων δαπανών, το οποίο ήταν αρχικά η προθεσμία στις 17 Ιουνίου, τώρα έχει πάει στις 2 Ιουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οριστικοποίηση απλά του εντύπου ε3, δηλαδή του εντύπου που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται και για το μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Μόλις πριν δύο μέρες η κυβέρνηση, οι φορολογικές αρχές δηλαδή, εξέδωσαν την απόφαση με βάση το ποιοι δικαιούνται, δηλαδή μειωμένα ενοίκια, το μήνα Ιούνιο, δηλαδή 26 Ιουνίου εκδόθηκε η απόφαση αυτή, 26 μέρες μετά καθορίζει ποιοι δικαιούνται για το μήνα Ιούνιο τα μειωμένα ενοίκια, όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον τραγικό. Μειωμένη λοιπόν αυτή η λίστα, όπως καταλαβαίνουμε, καθότι τα περισσότερα επαγγέλματα, αν όχι όλα, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά, είναι λογικό. Εκεί που δίνεται μια ιδιαίτερη έμφαση είναι σε τουριστικές και εποχιακές δηλαδή επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε ορισμένες κατηγορίες του λιανικού εμπορίου. Να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα, αλλά πολύ σημαντικό και με πολλές διαστάσεις. Αφού το ανθρωπιστικό πρόβλημα των αγνοωμένων μοιάζει να είναι πια η πιο δυνηρή επίπτωση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 47 χρόνια συμπληρώνονται φέτος και θέλουμε να πιστεύουμε πως κανείς δεν ξεχνά. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας ξεκίνησε την αρχή της 20ης Ιουλίου του 1974 με αποφατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό τη διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρεντίν Ερσίν, με την ελληνική πλευρά να πιάνεται στον ύπνο και την αντίδρασή της να εκδηλώνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνευτική επέμβαση με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου 5 ημέρες νωρίτερα. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλια 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις συνεχώς και κατά κύματα κατά τις ευρύτερες περιοχές της Κερίνιας και της Λευκοσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν. Γυναίκες βιάστηκαν και αιχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. 47 χρόνια μετά, κανείς δεν ξεχνά. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη, αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη. Αναρωτιέται κανείς γιατί λίγες περιοχές στη χώρα κάνουν εκδηλώσεις μνήμης για τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας του ελληνισμού, η οποία, τα αποτελέσματα της οποίας τα βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Είμαστε όμως εδώ για να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία μας δίχασαν, μας οδήγησαν σε εθνικές καταστροφές και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αγωνιστές ήρωες που σε έναν άνισο εν της πράγμαση αγώνα
έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν την ψυχή τους για τα ιδανικά της πατρίδας μας και την ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνώ ποτέ το ριζικό. Λάθος επιλογές και πολιτικές έφεραν στο αποτέλεσμα τη διχοτόμηση του νησιού, το τείχος ντροπής. Σήμερα, 47 χρόνια μετά, είμαστε εμείς όλοι εδώ για να φωνάξουμε, για να τονίσουμε ότι δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους ριζωμένους, τους νεκρούς. Δεν ξεχνάμε το τείχος που χωρίζει την Κύπρο στα δύο, τα στρατεύματα κατοχής και τα οδοφράγματα. Δεν ξεχνάμε σήμερα, δεν ξεχάσουμε ποτέ, γιατί ο σπόρος της ελευθεριάς πρέπει να παραμένει πάντα ζωντανός. Μια σελίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει κράτος της διχοτομημένο, είναι μια σελίδα που πρέπει να κλείσει για να μιλάμε πλέον για Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύης, μια Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και των εθνών. Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, η Καλαμάτα είναι από τις λίγες πόλεις που δεν ξεχνά και τιμά κάθε χρόνο τέτοια ημέρα τη θλιβερή επέτειο. Άλλωστε, υπήρξαν αρκετοί καλαματιανοί αγνοούμενοι κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Ο αντιστράτηγος Νικόλαος Κατούντας και οι έφεδροι ανθιπασπιστές Ευάγγελος Ζαχαρέας, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Λάμπρος Νικητόπουλος, Ιωάννης Ξηδιάς, Δημήτριος Κουρλής και Ανδρέας Σταθόπουλος. Στις ειδήσεις από τον κόσμο. Τώρα στο Τόκιο η πανδημία συνεχίζει την επέλασή της βάζοντας το στόχαστρο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς τρεις αθλητές και 7 στελέχη βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Την ίδια ώρα στη Σιβηρία περισσότερες από 300 πυρκαγιές έκαψαν πάνω από 2,1 εκατομμύρια στρέμματα γης. Το γιγαντιαίο Ιλιούσιν 76 απογειώνεται για να συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη Σιβηρία. Το πλήρωμά του τις τελευταίες 24 ώρες έριξε 336 μετρικούς τόνους νερού στις φλόγες που καταστρέφουν τα δάση στη Σάγκα Γιουκάτια στη βορειοανατολική Σιβηρία. Στην ίδια περιοχή, περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες. Η Ρωσική Κρατική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, εκτιμά ότι περισσότερες από 300 φωτιές έχουν κάψει πάνω από 2,1 εκατομμύρια στρέμματα. Η Ρωσία μαστίζεται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και προφανής αιτία είναι οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τρεις συνολικά αθλητές που βρίσκονται στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων. Από τους τρεις αθλητές, οι δύο που διαμένουν στο Ολυμπιακό χωριό έχουν τεθεί σε απομόνωση. Εν τω μεταξύ, νέες ομάδες φτάνουν συνεχώς στο Τόκιο. Είμαστε ενθουσιασμένοι, ανυπομονούμε να φτάσουμε, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Υπάρχει μια αβεβαιότητα, όμως είμαστε γεμάτοι θετική διάθεση. Συνολικά 10 κρούσματα του ιού εντοπίστηκαν σε πολίτες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των αγώνων στους τελευταίους ημερήσιους ελέγχους. Οι αρχές της Ιαπωνίας δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία των αθλητών που βρέθηκαν θετικοί. Τα θετικά κρούσματα δεν προέρχονται από την ομάδα της Αυστραλίας. Υπάρχει ένα πολύ καλό σύστημα. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι υπήρχε η πιθανότητα κρούσματος στο Ολυμπιακό χωριό και γι' αυτό υπάρχουν τα σχέδια που εφαρμόζονται και οι κανόνες της Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρά τα κρούσματα, υπάρχουν ακόμα φωνές που ζητούν αναίρεση της απόφασης οι αγώνες να γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Η διαφορά ανάμεσα στο να χαρούμε ή να χαλάσουμε αυτό το καλοκαίρι είναι ένα εμβόλιο. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος να χτίσουμε την ανοσία που χρειαζόμαστε. Και η ανοσία όλων μας ξεκινάει από την προσωπική ανοσία του κάθε ενός από εμάς. Είναι στο χέρι μας. Εμβολιαζόμαστε. Κλείσε το δικό σου ραντεβού ζωής στο εμβόλιο.gov.gr.
Μπαμπίνι Mediterranean Bistro. Ελληνικό μπιστρό με καφέ, κοκτέιλ και ποιοτικές γεύσεις με κορυφαία τοπικά προϊόντα. Λαχταριστές προτάσεις και πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο. Μπαμπίνι Mediterranean Bistro. Η ξεχωριστή επιλογή στην καρδιά των γεύσεων και της Καλαμάτας. Νέδωτος 81. Τηλέφωνο 27210-91400. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.